συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Είδατε τη Μητούλα, αλλά να πούμε σιγά σιγά και στα θέματα. Μην ξεχνάτε το τηλεφωνικό μας αριθμό, αν και τον ξέρετε, 2-10-6-4-3-3-10. Και με τι να ξεκινήσουμε, Αλέξανδρε? Εγώ λέω να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε αναφερθεί ξανά στην επίσημη πρεμιέρα του Αναζητώντας τον Ατίκ, την μουσικοθεατρική παράσταση των Μπάντμιντον. Από εκεί παρέλασε πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων ήταν το Νιό Παντροζευγάρι, ο Αλέξανδρος Παρθένης με την Κατερίνα Θάνου. Έκαναν κάποιες δηλώσεις στον Αλφα, στο δημοσιογράφο μας. Παντού κάναν δηλώσεις, φαντάζομαι. Όχι, έκαναν παντού, αλλά κάναν κάποιες δηλώσεις μόνο σε εμάς, τους απομονώσαμε. Ήταν εκεί εμφανίστηκε ο Αλέξανδρος Παρθένης κάπως επιθετικός, ίσως γιατί τον είχαν ερωτήσει αρκετές φορές για την προσωπική του ζωή και τι έχει γίνει και γιατί μας ξάφνιασαν έτσι και δεν είχαν δημοσιοποιήσει από πριν το ειδήλιο τους. Εκεί εμφανίστηκε λίγο επιθετικός και μάλιστα εκνευρισμένος και η τελευταία του απάντηση θα δεις, μάλλον θα προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση. Για να δούμε τι είπανε. Η Κατερίνα Θάνου και ο Αλέξανδρος Παρθένης μας ξάφνιασαν ευχάριστα με τον πολιτικό τους γάμο στο Δημαρχείο της Γλυφάδας. Μια όμορφη ιστορία αγάπης που κρατούσαν μόνο για εκείνους και η οποία ολοκληρώθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο. Ευτυχισμένοι πλέον εμφανίστηκαν δημόσια στην πρεμιέρα της παράστασης Αναζητώντας τον Ατίκ και μίλησαν για το ευχάριστο γεγονός της ζωής τους κρατώντας χαμηλούς τόνους. Ο σπόρος μου είναι ένας από τους μουσικούς ορχήστρες. Έχεις αγωνία? Όχι. Καθόλου? Όχι. Τίποτα. Είσαι σίγουρη για τον αδερφό σου προφανώς, Κατερίνα? Ναι, τον έχω ξαναδεί να παίζει, είναι μια χαρά. Δεν έχω λόγο να έχω γωνία. Να σας ευχηθούμε να ζήσετε. Να μας ευχηθείτε. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να μας ευχηθείτε, να μας ευχηθείτε. Ήταν ξαφνικό, έτσι, δεν το περιμέναμε, δεν είχατε δώσει κάτι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε δηλαδή, να το ξέρει όλο το Πανελλήνιο αυτό που πρέπει να κάνω στην προσωπική μου ζωή? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Όταν λέτε ξαφνικό, τι εννοείται? Εμάς μας ξάφνιασε ευχάριστα. Αυτό εννοούμε. Ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν, παντρεύτηκαν. Γιατί πρέπει να υπάρχει να ξαφνιαστεί κάποιο για το ότι δύο άνθρωποι αποφασίζουν να παντρευτούν και να είναι μαζί? Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, αυτό εννοούμε. Κρατάμε αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπόλοιπα. Είμαστε δύο άνθρωποι που και δύο έχουμε επιλέξει την προσωπική μας ζωή. Όπως έχετε καταλάβει και σας έχουμε εκπλήξει ευχάριστα, θα την κρατήσουμε προσωπική. Όνειρα, σχέδια, Αλέξανδρε. Στην Ελλάδα, δύσκολα. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, χάλια. Είσαι απεσιόδοξος, τι συμβαίνει, πες μου. Απεσιόδοξος προσπαθώ να μην είμαι, γιατί άμα ήμουν απεσιόδοξος θα είχα φύγει από την Ελλάδα. Ακόμα παλεύω εδώ πέρα, αλλά μας κάνουν να είμαστε απεσιόδοξοι άλλοι. Εσύ, Κατερίνα, πώς νιώθεις τώρα? Μια χαρά. Δεν σε έχει πάρει από κάτω το κλίμα των ημερών? Όχι, προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη. Μήπως ευθύνεται και το ότι στα προσωπικά σου είσαι πάρα πολύ καλά? Και στα προσωπικά είμαι καλά και στα επαγγελματικά είμαι καλά. Οπότε δεν έχω λόγο, δεν αγχώνομαι. Είμαι αισιόδοξη. Ένα παιδάκι. Όταν θα κάνουμε πρωινή εκπομπή, θα κάνουμε και ένα παιδάκι. Τι καταλάβατε? Δεν όταν θα ήταν ήταν υπονοούμενο καθαρά. Σας το είχα πει, θα μείνετε παιδί. Όταν θα κάνουμε πρωινή εκπομπή, τότε θα κάνουμε παιδάκι, είπε ο Αλέξανδρος Παρθένης. Θα κάνουμε και παιδάκι. Τι κατάλαβε εσύ? Να πω δύο φώτερος. Πράγματα. Ποιοι θα κάνουν? Το ένα είναι αυτό που θέλω να πω, το πρώτο είναι σαν παρατήρηση. Ποιο μου έκανε? Πλάκα έκανε. Να σου πω, Αλέξανδρε, και δεν στο κομμάτι που είπε. Δεν πειράζει. Όχι, είπε στην αρχή ότι ήταν λίγο εκνευρισμένο. Όχι, το εκνευρισμένο το είπα στην αρχή, γιατί σέβομαι απόλυτα την επιθυμία του Αλέξανδρου Παρθένη και τη Κατερίνα Θάνου. Ειδικά με την Κατερίνα έχω κάνει και συνεντεύξει στο παρελθόν. Σέβομαι απόλυτα την επιθυμία του να κρατήσουν την προσωπική του μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα. Όμω, συναδελφικά απέναντι στον συνάδελφό μα, νομίζω ήταν. Δεν ήταν ευγενικό. Και να πω και κάτι, περίμενε. Δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με τον Χρήστο τον Βαρβαλίτη που ήταν εκεί. Γενικό κάνει ενδεχομένως με την πίεση που είχε δεχτεί όλες αυτές τις μέρες για τα θέματα. Άσε με, βρε Σοφία. Σε περιμένω. Να σου πω κάτι άλλο για τον Αλέξανδρο. Για το θέμα του γάμου. Ο Αλέξανδρος, επειδή του είχα πάρει συνέντευξη στο παρελθόν, μίλαγε για τις σχέσεις που είχε στο παρελθόν εν αντιθέσει. Γιατί θα του πούμε πότε θα μιλάει? Δεν σου είπα, απλά στο παρελθόν θέλω να σου πω. Στο παρελθόν μπορεί να κάνει και γιόγκα και τώρα να μην κάνει. Τι μου λες τώρα? Όχι, απλά όταν ένας άνθρωπος έχει συνηθίσει να μιλάει για την προσωπική του ζωή, πιστεύεις και θεωρείς ότι θα μιλήσει και στο μέλλον. Όχι, έτσι είναι. Ωραία, το τελευταίο ήταν χιούμορ, ήταν. Υπονοούσε κάτι. Κατά τη γνώμη μου, ένα καρφί που δεν ξέρω για ποιον πήγαινε. Α, ήταν καρφί αυτό. Εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρεις για ποιον πήγαινε, δεν πήγε κάπου το μυαλό σου? Όχι. Αλήθεια. Πήγε το δικό σου? Ναι, βεβαίως πήγε κάπου. Πού πήγε? Στο Λιλιάκα και στη Σκορδάκη. Πέρα πήγε το μυαλό μου, τι ας πω ψέματα. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Και γιατί πήγε και το μυαλό σου? Όλοι όσοι έχουν περάσει την πρωινή ζώνη κάναμε, παιδιά. Ναι, ζευγάρι μαζί όμως. Ζευγάρι μαζί, δεν υπάρχει άλλο ζευγάρι στην τηλεόραση, λέω εγώ τώρα.
Γυναικείο μυαλό, δεν είχε πάει μέχρι τόσο. Είναι παιδιά ζευγάρι, έστω και μόνο τηλεοπτικό, ήταν και ο Φώτης και η Μαρία. Τηλεοπτικό ζευγάρι. Και έκανε παιδιά η Μαρία. Έκανε παιδιά η Μαρία. Αν είχε σχέση και με τα δύο παιδιά, με τον Αλέξανδρο και την Κατερίνα αυτό. Καμία. Αλλά έχει περάσει και ο Αλέξανδρος από πρωινή ζώνη, ρε παιδιά. Και δεν έκανε παιδί. Με Ναταλία Γερμανού και Σοφία. Δεν έκανε παιδί, όχι. Γιατί δούλευε τότε εκεί ο Αλέξανδρος. Δεν δούλευε. Όχι, απλά τα είχε με τη Σοφία και μετά με την Ναταλία. Όχι, ήταν συμπαρουσιαστής. Με τη Σοφία ήταν συμπαρουσιαστής. Στον Αντένα ήταν με τη Σοφία συμπαρουσιαστής. Ναι, έχει δίκιο. Στον Αντένα. Και καλοκαίρια έκανε και καλοκαιρινή εκπομπή. Αυτή περίοδο Ρούλα, κάτι τέτοιο. Δεν το δεν είναι σωστό. Απλά νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά λέει και ο Γρηγόρης είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να βγάλει μία, αυτή την πίεση που ένιωθε τόσο καιρό ότι να λέμε τα προσωπικά μας, να λέμε τα προσωπικά μας στα μέσα ενημέρωσης. Τώρα έχει πάρει μία απόφαση και προφανώς από όλη αυτή την πίεση το πέταξε για να δείξει ότι αυτός δεν θέλει ουσιαστικά να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί, γιατί είναι και χαβαλεδιάρης. Μπορεί να κάνει χιούμορ. Μπορεί να κάνει χιούμορ.